Από τις αποφάσεις στην πράξη, Κύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος δημιουργούν ομπρέλα προστασίας των θαλάσσιων ζωνών τους, επισφραγίζοντας κατά την πρώτη τριμερή σε επίπεδο υπουργών την αμυντική τους συνεργασία. Στη συνάντηση που έλαβε χώρα στο Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων στη Λάρνακα, οι τρεις υπουργοί άμυνας έλαβαν συγκεκριμένες αποφάσεις, χαράσσοντας τις επόμενες κινήσεις τους σε μια σειρά από ευαίσθητους τομείς με προεξάρχον αυτού της ενεργειακής ασφάλειας. Τους επόμενους λίγους μήνες θα πραγματοποιηθούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την εμπλοκή των ειδικών δυνάμεων των τριών χωρών και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής. Αυτές οι ασκήσεις θα γίνουν δια θαλάσσης, αέρος και στεριάς. Ξεκινάμε κοινή άσκηση ειδικών δυνάμεων για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, ασκήσεις αεροναυτικών δυνάμεων για προστασία υποθαλάσσιων αγωγών, ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία, τη θαλάσσια επιτήρηση, την έρευνα και τη διάσωση, ασκήσεις που θα οδηγήσουν στο συντονισμό μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των χωρών μας. Η συμφωνία προβλέπει εξάλλου και ανταλλαγή πληροφοριών για αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης παράτυπων μεταναστών, διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Αποτελεί κοινή μας πεποίθηση ότι σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας θα πρέπει να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη που μοιράζονται κοινές ανησυχίες αλλά και κοινές προσδοκίες για ένα μέλλον ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας. Ουδής μπορεί να τις αντιμετωπίσει μεμονωμένα. Οι απειλές στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτούν τη συνεργασία Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας στους τομείς της παράτυπης μετανάστευσης, της τρομοκρατίας, της διασφάλισης των ενεργειακών επενδύσεων και της ναυσιπλοείας. Προς παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των αποφάσεων που ελήφθησαν, δημιουργείται συντονιστική επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες των τριών χωρών. Η επόμενη τριμερή των Υπουργών Άμυνας θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.